Είναι κάτι το κοινό ανάμεσα στην νέα ιταλική κυβέρνηση και την ελληνική κυβέρνηση, ότι είναι δύο κυβερνήσεις που κυβερνούν, η μία ήδη κυβερνάει, η άλλη θα κυβερνήσει, έχοντας απέναντί τους ένα σύστημα πληροφόρησης παντελώς εχθρικό. Άρα, όπως μπορείς να καταλάβεις, είναι εχθρικές οι αντιδράσεις και σήμερα. Ναι. Μιλούν για τηλεκατευθυνόμενο πρωθυπουργό, μιλούν για πολιτικό πρωθυπουργό, αλλά είναι τεχνοκράτης. Δεν έχει κι αυτός πολιτική εμπειρία, αλλά θα τον καθοδηγούν, θα πρέπει σε κάθε του βήμα να ακούει προσεκτικά και τον Σαλβίνη και τον Ντιμάγια και διάφορα τέτοια, τα οποία βεβαίως, αν ήταν μια άλλη κυβέρνηση, θα ήταν λογικά μέσα στο παιχνίδι το συνταγματικό, αλλά στην περίπτωση αυτή αποτελούν σκάνδαλο. Να πούμε επίσης ότι συνεχίζεται αυτή η φραστική προς το παρόν αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να υπενθυμίσουμε λίγο την υπόθεση. Πριν από μερικές εβδομάδες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι το Σύνταγμα του επιτρέπει να δώσει εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση στο άτομο που εκείνος κρίνει ότι μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν υπάρχει δεδηλωμένη στο Ιταλικό Σύνταγμα και με αυτό προειδοποιούσε το κίνημα Πέντε Αστέρων και τη Λέγκα ότι δεν μπορεί και να αρνηθεί να δώσει εντολή. Τώρα στην πραγματικότητα είδαμε ότι έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από τις εκλογές. Δεν υπάρχει άλλου είδους πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και αυτή η πλειοψηφία που θα στηρίξει τη νέα κυβέρνηση είναι στη γερουσία κάπως περιορισμένη, δηλαδή διαθέτουν πλειοψηφία, μου φαίνεται, 6 γερουσιαστών, άρα όπως καταλαβαίνεις, αν υπάρχει μια επιδημία γρίπης υπάρχει πρόβλημα για τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Εδώ η κυβέρνηση δική μας κυβερνά με πλειοψηφίου φαίνεται 3 ή 4 βουλευτών, άρα αυτά είναι μέσα στον κανόνα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και θα δώσει εντολή μάλλον αύριο στον Κόντε. Απλώς χθες του ανήγγυλαν το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Κόντε ύστερα θα παρουσιαστεί ενώπιον του Κοινοβουλίου με τη λίστα των υπουργών του και για να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης και να αρχίσει το κυβερνητικό έργο. Υπάρχει περίπτωση ο Πρόεδρος να βάλει βέτο και να πει εγώ δεν τον ορκίζω για Πρωθυπουργό? Ναι, συνταγματικά έχει αυτό το δικαίωμα, το επενθύμισε, το είπαμε και λοιπά. Στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει μια συνταγματική κρίση η οποία δεν θα έχει καμία διέξοδο. Γιατί όπως διαπιστώθηκε από όλους, δεν υπάρχει εναλλακτική πλειοψηφία. Άρα και βέτο να βάλει κάποιος να κυβερνήσει. Δεν μου λες, Δημήτρη, δηλαδή ο ιταλικός τύπος σήμερα στην ουσία επιτίθεται στο νέο κυβερνητικό σχηματισμό? Βέβαια, με επιτίθεται από τότε που διαμορφώθηκε. Είναι εχθρική. Εχθρικό το σύστημα πληροφόρησης, όχι μονάχα ο τύπος, το σύστημα πληροφόρησης, όλο το σύνολό του. Και τα μέσα του Μπερλουσκόνη. Βεβαίως. Και τα μέσα του Μπερλουσκόνη. Ο Μπερλουσκόνη θα είναι στην αντιπολίτευση. Δημιουργείται ένα σχήμα. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Πριν από τις εκλογές, το σχήμα το οποίο υποστήριζε το χρηματοπιστωτικό κατεστημένο και τα ισχυρά κέντρα εξουσίας στην Ιταλία ήταν μια κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ του Δημοκρατικού Κόμματος του Ρέντσι και του Μπερλουσκόνη. Αυτό δεν τους βγήκε γιατί κατέρευσαν και τα δύο τα κόμματα αυτά και τώρα προσπαθούν να το ξαναδημιουργήσουν αυτή τη συμμαχία αλλά στην αντιπολίτευση, δηλαδή να υπάρχει μια ενιαία αντιπολίτευση αποτελούμενη από το Ρέντσι και από τον Μπερλουσκόνη, δηλαδή τους δύο ηγημένους των εκλογών. Ναι. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, Δημήτρη. Επειδή στις Βρυξέλλες, στη Γερμανία και στο Παρίσι υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά και η υποσύσταση κυβέρνηση επίσης αντιδρά. Δηλαδή λέει ότι εμείς θα πάμε με ένα πρόγραμμα σκληρής επαναδιαπραγμάτευσης. Άρχισαν τα όργανα? Εγώ νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν αρχίσει. Στην πραγματικότητα οι αντιδράσεις είναι λίγο μουδιασμένες και λίγο αμήχανες. Και αυτό γιατί επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε ήδη χθες, ότι η Ιταλία, κύριε, δεν είναι Ελλάδα. Δεν μπορείς, βέβαια, ο διάδοχος του Σόιμπλε να απειλεί και να πετάει έξω από τη σύσκεψη του Eurogroup τον Βαρουφάκη και να απειλεί θα σας πετάξουν σε επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup θα,
να μιλάει για αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Αυτά τα παιχνιδάκια πρέπει να τα ξεχάσουν οι Γερμανοί. Να δούμε τώρα πώς θα το χειριστούν, πώς τι περιθώριο ελιγμών, γιατί οι Γερμανοί δεν είναι και καλοί στους ελιγμούς, ποια περιθώρια ελιγμών θα μπορέσουν να επινοήσουν για να αποφύγουν να σπάσει εντελώς το παιχνιδάκι. Εγώ διαβλέπω μια μεγάλη αμηχανία και μεγάλο μούτιασμα στις αντιδράσεις και από τις Βρυξέλλες και στο Παρίσι και στο Βερολίνο. Μάλιστα. Άλλησε γερό παιχνίδι λοιπόν από ό,τι φαίνεται εδώ. Ναι. Δημήτρης Δελιολάνης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε τι θα κάνει ο νέος πρωθυπουργός λοιπόν, ο κύριος Κόντε, σχετικά άγνωστος στην Ιταλία, έτσι. Στην πολιτική. Στην πολιτική. Στην πολιτική άγνωστο, ξέρουμε μονάχα ότι προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, δηλαδή έχει προοδευτικές απόψεις για νομικά θέματα. Ιδιωτικό δίκαιο όμως διδάσκει, άρα δεν είναι το αντικείμενο της ακαδημαϊκής του καριέρας, δεν έχει άμεση σχέση με την πολιτική.